Βλογκάκι τελευταία μέρα στην όμορφη Πάργα, ετοιμάζω τα πράγματά μου και ως συνήθως όπου και να πάω αφήνω πάντα καρτούλες. Πάω να φάω μία ομελέτα και μετά πάω να ποζάρω γιατί έρχεται top διαγωνισμός, giveaway στο προφίλ μου στο Instagram, οπότε πήγαινε τώρα να με ακολουθήσεις. Πριν φύγω όμως και αποχαιρετήσω την Πάργα, θα σας δείξω ένα καταράκτη που ήταν δίπλα ακριβώς στο ξενοδοχείο. Βέβαια περπατάς περίπου 1/4, η διαδρομή έχει σκαλάκια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Όπου και να κοιτάξεις θα βρεις παντού πρασινάδα. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραία θέα εκεί που βρίσκεται ο καταράκτης. Και αυτό που κατάλαβα είναι πως αξίζει πάρα πολύ να κάνεις αυτή τη μικρή διαδρομή για να απολαύσεις αυτό το εξαιρετικό θέαμα. Θέλω να μου γράψεις κάτω στα σχόλια μόλις το δεις, εάν όντως σου άρεσε αυτός ο καταράκτης και αν θα ήθελες να πας και εσύ να το επισκεφτείς. Και σιγά σιγά πλησιάζεις προς το καταράκτη, αλλά πριν πας εκεί πέρα βλέπεις τι έχουν φτιάξει. Ξαπλώστρες από ξύλα είναι κατασκευασμένα όλα μέσα στην πρασινάδα. Απίστευτο το θέαμα. Έχει ένα μικρό καταράκτη και ένα μεγάλο. Τώρα πάμε να δούμε το μικρό καταράκτη. Εξαιρετικός. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το χειμώνα έχει πιο πολύ νερό βέβαια. Πόζαρα εννοείται στην ξαπλώστρα να απολαύσω αυτή την υπέροχη θέα και μετά πήγα και στον άλλο καταράκτη που μπορείς να κολυμπήσεις και να βάλεις τα πόδια σου. Το νερό βέβαια ήταν δροσερό και μου άρεσε πάρα πολύ και εννοείται το απόλαυσα. Αν φοράγα και μαγιό, σίγουρα θα έκανα και μπάνιο. Μόνο και μόνο που βάλα τα πόδια μου, πραγματικά ένιωσα μετά πολύ όμορφα. Εννοείται έβγαλα και φωτογραφίες. Και σιγά σιγά επιστρέφουμε, αλλά πάλι κάναμε μία στάση στο μέρος που λέγεται Άμμος και συγκεκριμένα στην παραλία Άμμος. Και τώρα κατάλαβα γιατί λέγεται έτσι. Το νερό ήταν μαγευτικό. Και συνεχίζουμε σιγά σιγά για το δρόμο προς την επιστροφή. Πάλι κάναμε μια στάση στην όμορφη Λευκάδα. Πρώτη φορά πήγα και έχω πάθει ένα μικρό σοκ. Η διαδρομή ήταν όμορφη, μου άρεσε πολύ. Έχω ακούσει πως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και σοκάκια. Μακάρι να είχα χρόνο να κάτσω παραπάνω ώστε να τα εξερευνήσω όλα αυτά. Προς το παρόν πόζαρα σε μία γέφυρα που υπήρχε εκεί πέρα, που μου άρεσε και αυτό εξίσου πολύ. Και μετά έκανα και μία βολτούλα στα σοκάκια. Βέβαια δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και μου έκανε εντύπωση, αλλά από ό,τι έμαθα ο κόσμος εκεί κυκλοφορεί νύχτα έως ξημερώματα και την ώρα που πήγα εγώ κοιμόντουσαν και τα μαγαζιά είναι κλειστά. Στην επιστροφή απόλαυσα μία μπύρα, πήρα μετά το παιδάκι μου και τέλος απόλαυσα τα μαγνητάκια και τα βάλα στη θέση τους. Εάν σου άρεσε αυτό το βιντεάκι κάνεις ένα like και ένα comment από κάτω και έρχονται και άλλα νέα βιντεάκια που με σίγουρη θα τα λατρέψεις.